Να καλησπερίσουμε και την κυρία Λιμπεροπούλου, την επικεφαλής Πράσινης Πελοποννήσου, αλλά και τον Σαράρδο Αλεξανδρίου, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, ο οποίος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που είχαν προσφύγει. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Λιμπεροπούλου. Κυρία Λιμπεροπούλου, ήσασταν κι εσείς μέσα στα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην προσφυγή με βάση και τις αναφορές και των συλλόγων. Τι δρομολογεί αυτή η απόφαση, η οποία είναι μια απόφαση βόμβα, θα λέει κανείς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στον κύριο Αλεξανδρίου. Και σε εσάς εκεί και τον κύριο Γατσόπουλο που μίλησε προηγουμένως. Εγώ θεωρώ ότι ναι, ήμουνα και εγώ που υπέγραψα τη μία την προσφυγή, που κάναμε την προσφυγή κατά της απόφασης. Δρομολογούνται εξελίξεις, όμως το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι. Είναι το εξής, ότι η αυτοδιοίκηση, η νομιμότητα και οι διαφορετικές φωνές σε ένα περιφερειακό συμβούλιο πραγματικά διασφαλίζουν την νομιμότητα των αποφάσεων ενός Περιφερειακού Συμβουλίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα κινήματα, ας μην μιλήσουμε για εμάς τους αυτοδιοικητικούς, ότι τα κινήματα είχαν μια μεγάλη νίκη αυτή τη στιγμή. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι πρέπει να το αναδείξουμε, ότι πρέπει να αναδείξουμε και αυτή την πλευρά της αυτοδιοίκησης. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Πραγματικά χαρούμενη. Γιατί τρόπο επιβάλλουμε, αν το θέλετε και αν με επιτραπεί ο όρος, την νομιμότητα. Δείσαμε σκηνές απείρου κάλους σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η νομιμότητα έπρεπε να αποδοθεί. Από εκεί και πέρα, αυτό πιστεύω ότι θα έχει εξελίξεις, ότι θα πρέπει νέα Περιφερειακή Αρχή να διαχειριστεί το θέμα αυτό. Δεν ξέρω πώς έχει την πρόθεση νέα Περιφερειακή Αρχή να το διαχειριστεί. Αυτό θα δείξει. Αλλά είναι μια ανοιχτή. Έχουμε ένα ζητηματάκι με την επικοινωνία με την κυρία Λιμπεροπούλου. Να πάω στον κύριο Αλεξανδρή μέχρι να το διορθώσουμε. Κύριε Αλεξανδρή, καλησπέρα και σε εσάς. Ήσασταν ανάμεσα σε αυτούς που προσφύγατε και κατά αυτής της απόφασης. Το σημειώνω γιατί υπήρχε και προηγούμενη. Τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση και αν αισθάνεστε, να το πω έτσι, δικαιωμένος με την εξέλιξη. Λοιπόν, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Βεβαίως, ήμασταν από αυτούς που προσφύγαμε το Σταύρο του Χρυσαδάκου, Περιφερειακή Σύμβουλη της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου, μαζί με τον Ανεξάρτητο Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Θοδωρή τον Βασιλακόπουλο του Κόρυδο. Πραγματοποιήσαμε την προσφυγή μας στις 28 του Μάρτη για τη συνεδρίαση, τη γνωστή, την περίφημη περιβόητη συνεδρίαση που διακόπηκε στις 12 του Μάρτη. Και αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο εκεί που δεν είχαν πάει όλες οι δυνάμεις αντιπολίτευσης για τις 18 του μήνα. Και εκ των υστέρων είδαμε στα αργά το βράδυ, ενώ υπήρχε απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου που έκανε διακοπή για τις 18 του μήνα, να συνεχίσει την επόμενη μέρα στις 13. Και βεβαίως στις 13 συνεχίστηκε η συνεδρίαση, πήραν τις αποφάσεις για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλωτρίωσης με βάση την προηγούμενη προσφυγή που είχαμε ακυρώσει τις αποφάσεις από τις 26 Νοέμβρη του 2018. Και βεβαίως μας ήρθαν μετά τα πρακτικά τα οποία με την πρώτη ματιά, επιτρέψτε μου να πω, βγάζανε μάτι. Φαινόντουσαν από πολύ μακριά ότι ήταν γίνει παρεμβάσεις. Υπήρχε μια, τότε λέγαμε, μια φαινομενική προσπάθεια αλλίωσης και, παραχάραξης. Τώρα πλέον είναι με τη βούλα της απόφασης, είναι ακριβώς έτσι. Ήταν αλλοιωμένα δηλαδή τα πρακτικά, αυτό μας λέτε. Βεβαίως, είναι πολύ καθαρή, ξεκάθαρη η απόφαση. Νομίζω ότι σε τέτοιο επίπεδο είναι το ανώτερο επίπεδο του εκφυλισμού για το επίπεδο του Περιφερειακού Συμβούλου να γίνεται τέτοια ενέργεια με παραχάραξη των πρακτικών. Καμία δικαιολογία από τις αστείες δικαιολογίες του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Περιφερειακής Αρχής και ιδιαίτερα της κυρίας Νικολάου, της Περιφερειάρχη, η οποία ισχυριζόταν ότι κυρίως παρότι προβλέπει ο νόμος και ο κανονισμός λειτουργίας να υπάρχουν τα σκοπιμένα και τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, από πρόχειρα πρακτικά έγινε η παραχάραξη. Λοιπόν, στον αέρα το ΣΔΙΤ λέγαμε ότι αυτό που μας λέγανε θα ξεκινήσουν έργα το Μάρτι, ότι βάλανε λίγο πριν τις εκλογές τις περιβόητες ταμπέλες ότι το έργο είναι σε εξέλιξη. Είναι λοιπόν στον αέρα. Τούτη την ώρα πρέπει να αναλογιστεί η Περιφερειακή Αρχή ότι είναι το βατερλό της μετά από 8-9 χρόνια που δεν προχώρησε μέσα από τις παλινοδίες για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των πολιτών και του περιβάλλοντος.
Τώρα λοιπόν είναι η ώρα η περιφερειακή αρχή, η καινούργια περιφερειακή αρχή. Να το κρατήσω αυτό μισό λεπτό. Για θέλω να ρωτήσω και την κυρία Λιμπεροπούλου και εσάς. Να ξεκινήσω λίγο με την κυρία Λιμπεροπούλου, που νομίζω ότι την έχουμε ξανά στην τηλεφωνική επικοινωνία. Κυρία Λιμπεροπούλου, τώρα τι πρέπει να γίνει? Τώρα ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι είμαστε ξανά στο σημείο 0. Λίγο πολύ με την εξέλιξη αυτή, η οποία δείχνει πως είναι άκυρες οι αποφάσεις. Να το δούμε αυτό, τη νομική διάσταση. Έχει γύρω από τις απαλωτριώσεις. Πώς πρέπει να εξελιχθούν? Παρακαλώ. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για το νομικό κομμάτι. Άλλωστε, ναι, το κρατάμε και εμείς πάντα με την χαρακτηριστική επιφύλαξη. Το κάλυξε ψυχή ο κύριος Βατσόπουλος από όσο μπόρεσα να τον ακούσω. Εκείνο που θέλω να πω, δεν ξέρω αν ακούστηκα καλά στην προηγούμενη μας επικοινωνία. Η απόφαση αυτή, επαναλαμβάνω, είναι νίκη των κινημάτων και νίκη της αυτοδιοίκησης. Και αποδεικνύεται ότι η νομιμότητα των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου αρκεί μία διαφορετική φωνή για να επιβάλλει εντός εισαγωγικών νομιμότητα. Από εκεί και πέρα, σας είπα και προηγουμένως ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την εξέλιξη. Το επόμενο βήμα θα είναι οι διαθέσεις και οι προθέσεις της νέας Περιφερειακής Αρχής, η οποία καλείται να το διαχειριστεί ξανά. Εκεί λοιπόν θα δούμε τι έχει σκοπό να κάνει η νέα Περιφερειακή Αρχή. Εμείς επιμένουμε ότι είμαστε κράτος δίτη, το έχουμε πει, το έχουμε δηλώσει με όποιο τρόπο μπορούμε να το δηλώσουμε. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε ακόμα και αποφάσεις. Ευχαριστούμε. Καταρχήν εγώ θέλω να ευχαριστήσω και πάλι για άλλη μια φορά τον κόσμο της Πελοποννήσου που μας έδωσε πάλι δυνατότητα να έχουμε φωνή στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να υποσχεθούμε ότι πάλι θα είμαστε εκεί. Ωραία. Και θα διασφαλίζουμε την νομιμότητα. Όμως, ναι, η επόμενη περιφερειακή αρχή δεν ξέρω τι προθέσεις έχει να διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ωραία. Θα τα δούμε, φαντάζομαι, όλα αυτά και θα περιμένουμε να τα ακούσουμε πιο αναλυτικά. Φαντάζομαι ότι θα πούμε πολλά. Ωραία. Και θα έχουμε... Να πάω και στον κύριο Αλεξανδρή για να το κλείσουμε αυτό. Κύριε Αλεξανδρή, σε αυτό το ζήτημα, σε αυτό τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Εγώ θα σας έλεγα ότι η καινούργια περιφερειακή αρχή πολιτικά οφείλει να σταματήσει τα ήξα-φίξα, αυτά που έλεγε προεκλογικά, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, τώρα είναι η ώρα και πρέπει και μπορούμε. Όμως, επειδή λοιπόν έχουμε μπροστά μας 2 μήνες μέχρι να αλλάξουν τα καινούργια καθήκοντα.